κυρία Σύρμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με κάποιες δηλώσεις έτσι όπως έχουν ακουστεί και θα καταλήξω σε αυτό που εγώ έχω αντιληφθεί ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλώσεις κυρίου Μουζάλα. Μετατρεπόμαστε από χώρα τράνζιτ σε χώρα εγκατάσταση προσφύγων. Θα πρέπει να βρίσκουμε κάθε εβδομάδα χώρους για 15.000 ανθρώπους. Οι πρόσφυγες μετανάστες θα παραμείνουν στην Ελλάδα για 2-3 χρόνια. Σλοβάκος Πρωθυπουργός στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ζήτησε να θυσιαστεί η Ελλάδα για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που συζητάμε όλη αυτή τη στιγμή είναι να αντιμετωπίσει η τοπική αυτοδιοίκηση το πρόβλημα των προσφύγων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ελληνικό όσο αφορά εμάς ή κάποιους άλλους πρόσφυγες που βρίσκονται σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Όμως, έτσι όπως το συζητάμε, γίνεται αντιληπτό με την εξέλιξη των γεγονότων ότι δεν θα είναι μια κατάσταση που θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση μεσοπρόθεσμα. Είναι κάτι που θα έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Η εγκατάσταση δηλαδή αυτών των ανθρώπων για 2-3 χρόνια στην Ελλάδα σημαίνει δομές μόνιμες. Σημαίνει ότι θα φτιαχτούν κάποιες δομές που θα πρέπει να τους φιλοξενούν μόνιμα. Όπως γινόταν και παλιά όταν είχαμε δεχτεί τους Κύπριους αδελφούς μας μετά τον πόλεμο στην Κύπρο και τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε, με Παλαιστίνιους και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, εδώ δεν έχουμε να πούμε άντε να πάμε στους κακόμοιρους, τους πρόσφυγες τρόφιμα, άντε να τους πάμε και ρούχα, άντε αυτό. Έχουμε να μιλήσουμε για ένα σχεδιασμό της επόμενης τριετίας. Τα δε νούμερα, έτσι όπως αναφέρονται, οι 15.000 που θα έρχονται την εβδομάδα και θα χρειάζονται να βρίσκονται χώροι, δεν μιλάμε για τις 70.000 που λέει ο κύριος Μουζάλας, εκτός αν εγώ έχω χάσει λιγάκι με τα μαθηματικά μου. Μιλάμε για πολύ περισσότερους. Άρα λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα, και καλό κάνουμε και ξεκινάμε και μιλάμε σήμερα, θα μιλήσει για την μόνιμη εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων σε χώρους και μέρη που θα επιλέξει η κυβέρνηση. Οπότε, μην καθόμαστε και συζητάμε τι κάναμε πριν 3 μήνες. Αυτό που κάναμε πριν 3 μήνες ήταν ευκαιριακό, πρόσχερο, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυβέρνησης. Αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα θα είναι μόνιμο και θα πρέπει να είναι και μακροπρόθεσμο. Με αυτά θέλω να τελειώσω. Θεωρώ ότι ό,τι είπε ο κύριος ο οποίος είναι στους εθελοντές είναι η προσπάθεια που γίνεται προς το παρόν για το μεσοπρόθεσμο της εβδομάδας του μήνα. Εδώ θα πρέπει να εστιαστούμε στο μέλλον πλέον για τα 2-3 χρόνια που είναι η αρχική πρόβλεψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλεξόπουλος έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ στο οξύ ζήτημα το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, και να αναφερθώ αρχικά στο ζήτημα των ευθυνών. Οι ευθύνες δεν μπορούν σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό παράγοντα να αναζητηθούν μονομερώς σε κάποιες χώρες ή σε ένα ορισμένο σύστημα όπως προσπαθεί η κυρία Καμαρινού διακαώς να μας πείσει. Ο πόλεμος στη Συρία, όπως είναι εμφανές, περιλαμβάνει την εμπλοκή όλων των συστημάτων και όλων των χωρών. Επομένως, η αντιμετώπιση είναι μονοδιάστατη και μονομερής και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ευθύνη έχουν όλοι και όχι μόνο αυτοί τους οποίους προσπαθεί να απομονώσει αυτή η αντίληψη. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική κατάσταση, και εδώ οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο και το ονοματεπώνυμο είναι γνωστό σε όλη την ελληνική κοινωνία πλέον, σήμερα που το πρόβλημα ξετυλίγεται και δείχνει τις πραγματικές του διαστάσεις. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα μόνο περιστατικό το οποίο έχει λάβει χώρα σε αυτήν εδώ την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον όλων, όταν ήταν ο κύριος Καπάνταης, ο αντιπεριφερειάρχης του Νοτίου Τομέα, και ενημέρωνε τις δημοτικές αρχές των τριών όμορων δήμων και το Συμβούλιο μας, στον οποίο
αρκετοί από εμάς είχαμε επισημάνει, θα έλεγα προφητικά, ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, ότι αυτή η κατάσταση που δημιουργείται στο ελληνικό δεν μπορεί να προσλάβει στοιχεία μονιμότητας, όταν ο ίδιος μας διαβεβαίωνε ότι η φιλοξενία θα περιορίζεται στο χρονικό διάστημα του ενός μήνα. Δεύτερον, ότι χρειάζεται οργάνωση και σχεδιασμός για να παρασχεθούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης έστω και για αυτό το μήνα και ενέργειες από την κεντρική διοίκηση. Τρίτον, ότι η όποια κατάσταση δημιουργηθεί δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την αξιοποίηση της έκτασης και τη σχεδιαζόμενη επένδυση του ελληνικού. Και τέταρτον, ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η αντιμετώπιση του ζητήματος να είναι ευκαιριακή. Σήμερα, 6-7 μήνες μετά, διαπιστώνουμε ότι σε όλα τα ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει, οι απαντήσεις που δόθηκαν τότε ήταν εύκολες, ελαφρά την καρδία, δεν τηρήθηκαν και όχι μόνο δεν τηρήθηκαν, αλλά η αδράνεια και η ευελτηρία οδήγησε σε ακόμα δυσκολότερες καταστάσεις σήμερα. Έστω και στο σημείο που έχουμε φτάσει όμως, γιατί η απόδοση των ευθυνών θα γίνει κάποια στιγμή, δεν μπορούμε όμως να μένουμε σε αυτό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται. Κατά τη γνώμη μου, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, όπως είχα πει και τότε και επαναλαμβάνω και σήμερα, πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα για όλους. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που δικαιούνται πράγματι της διεθνούς ευρωπαϊκής και εσωτερικής προστασίας και φέρουν την ιδιότητα του πρόσφυγα και αυτών οι οποίοι αποτελούν απλούς οικονομικούς μετανάστες. Φυσικά δεν μπορεί η αντιμετώπιση να είναι απάνθρωπη, επουδενή, όμως εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να χρησιμοποιούν και όλες τα προνόμια και τα δικαιώματα της κατηγορίας των προσφύγων. Άρα, ο σαφής διαχωρισμός στο κέντρο του κράτησης του ελληνικού, στο κέντρο φιλοξενίας του ελληνικού, με συγχωρείτε, θα πρέπει να είναι δεδομένος, να θεωρείται δεδομένος. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα. Κάνοντας μία ανάγνωση των δηλώσεων από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, προκύπτει το εξής ζήτημα, ότι οι Δήμοι θα κληθούν να υποδείξουν χώρους προσωρινής φιλοξενίας και χώρους όπου οι πρόσφυγες θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι θα κληθούν οι δομές και οι φορείς και οι Δήμοι προφανώς μέσα σε αυτή τη λογική και το πλαίσιο να συμμετέχουν σε προγράμματα ενοικίασης κατοικιών για αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων που θα κριθεί ότι χρειάζονται τις προστασίες. Θεωρώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μας Δήμο, ο οποίος λόγω της γυτνίασης με το χώρο του ελληνικού θα δεχθεί ένα μεγάλο κύμα φιλοξενίας, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος από αυτό που του αναλογεί μέσα στα όρια τα διοικητικά. Για παράδειγμα, με την επεκτατική τάση και τις διαθέσεις που βλέπω στον κύριο Κουρουμπλή και στον κύριο Μουζάλα, ενδεχομένως σε 1-2 μέρες θα ζητηθούν το κλειστό γυμναστήριο, ο χώρος στο Άνω Καλαμάκι, το θεατράκι, το λόφο σπανί ενδεχομένως τους καλοκαιρινούς μήνες και εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ξέρω εάν και πού θα μπει το όριο. Επειδή λοιπόν δεν έχω καμία εμπιστοσύνη λόγω της αντιμετώπισης του ζητήματος μέχρι σήμερα,
Εμείς οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι προσπάθειές μας θα είναι ουσιαστικές και σημαντικές, αλλά θα εξαντληθούν κιόλας στη φιλοξενία και στην παροχή βοήθειας στην δομή και στο χώρο φιλοξενίας του ελληνικού, έτσι ώστε να υπάρξει ένας περιορισμός ως προς τους υπόλοιπους χώρους του Δήμου και το πρόγραμμα που σας ανέφερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χώρο του ελληνικού, θα συμφωνήσω με όλους τους προλαλήσαντες. Πιστεύω ότι είναι και γενικώς παραδεκτό ότι ο Δήμος μας θα πρέπει να προσφέρει ασφαλώς τις δομές του προς χρήση και χρησιμοποίηση, έτσι ώστε να παρασχεθούν όσο το δυνατόν ανθρώπινες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα, όπως προανέφεραν και οι συνάδελφοι. Δεν θέλω να κουράσω το σώμα και τους συμπολίτες. Και σε κάθε περίπτωση να είμαστε ανοιχτοί σε επανεξέταση της κατάστασης σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αντιμετωπίζουμε και τις ανάγκες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, είτε με κεντρικό σχεδιασμό είτε και χωρίς αυτόν, είτε συμπληρωματικά είτε απολύτως αποφασιστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως έχω την άποψη ότι ο Δήμος και η βοήθεια που μπορεί να παρέχει θα πρέπει να εξαντληθούν και να περιοριστούν στον χώρο εκείνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βράνη. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομη. Το γενικό σχόλιο το δικό μου είναι ότι σε γενικές γραμμές εγώ νιώθω ότι κυνηγάμε τις εξελίξεις. Δηλαδή ότι μας βρίσκουν διαρκώς πράγματα και συνολικά σαν χώρα και σαν Δήμο. Δηλαδή βρισκόμαστε ενώπιον εξελίξεων διαρκώς, τις οποίες δεν έχουμε προβλέψει. Κατά την εκτίμησή μου θα έπρεπε. Σαφώς το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι ψυχραιμία από όλους, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο κρίσης και έχουμε κάποια δεδομένα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να διαχειριστούμε τα δεδομένα που έχουν. Προτεραιότητα σίγουρα είναι να διαχειριστούμε την ανθρωπιστική κρίση, σε επίπεδο σύντησης, υγιεινής, όλα τέλος πάντων όσα υπόθηκαν. Και το σημαντικό είναι ότι σε αυτό τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι. Ανεξάρτητα από τους λόγους που μπορεί ο καθένας να θέλει να γίνει αυτό, είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε και στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, σαν Δήμος. Σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, θέλω να πω ότι το νούμερο που είπε δεν ήταν καν αστρονομικό νούμερο. Ουσιαστικά ο άνθρωπος μίλησε για ένα απόθεμα 4 ημερών, με βάση τα άτομα που υπάρχουν μέσα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστεί μια ροή, μια συνεχή ροή. Να μην εξαρτώνται δηλαδή, γιατί μπορεί και η δομή να είναι σε καλύτερη κατάσταση επάνω από ό,τι είναι στο δυτικό. Σίγουρα είναι καλύτερη από ό,τι είναι στον Πειραιά σε κάποια σημεία. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια ροή λοιπόν. Δεν μπορεί να στηριζόμαστε μόνο στους εθελοντές, οι οποίοι θα είναι εκεί και θα βοηθήσουν και πιστεύω ότι στον άλυμο θα πολλαπλασιαστούν κιόλας. Αλλά χρειάζεται ροή. Αυτό που θέλω εγώ και με προβληματίζει έχει να κάνει περισσότερο με τους άλλους Δήμους. Δεν γίνεται 10 Δήμοι να λύσουν το προσφυγικό πρόβλημα της Ευρώπης. Πρέπει όλοι οι Δήμοι να βάλουν πλάτη. Και λέμε το εξής. Λέμε ότι δεν μας βοηθάνε οι χώρες της Ευρώπης. Όντως, σε μεγάλο βαθμό. Μα εδώ δεν μπορούν να μας βοηθήσουν οι άλλοι Δήμοι. Πρέπει να βγουν μπροστά οι δημοτικές αρχές και οι υπόλοιποι δήμαρχοι και να πάρουν μερίδιο του βάρους, μερίδιο της προσπάθειας. Τώρα, σε επίπεδο Δήμου, δύο πράγματα. Χρειαζόμαστε θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Γιατί ατομικά είναι πιο εύκολο, σαν Δήμος θέλουμε όμως ένα πλαίσιο λειτουργίας και θα χρειαστεί, πιστεύω και μελλοντικά, και κάποιο, πώς να το πω, κάποια χρήματα, κάποια συνεισφορά, κάποια βοήθεια από το κράτος, από την περιφέρεια, δεν ξέρω, θα έρθει από την Ευρώπη, θα χρειαστεί και αυτό για να μπορέσουμε να οργανωθούμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κλαβιανός. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Και επί της αρχής για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σήμερα από τη Λαϊκή Συσπήρωση και από την αποδοχή του από μεριάς διοίκησης του Δήμου. Και κυρίως χαίρομαι πάρα πολύ και γιατί τουλάχιστον οι παρατάξεις που έχουμε δημοκρατικά και αντανακλαστικά αλληλέγγυα εδώ πέρα το θυμίσαμε σήμερα, σε αντίθεση με άλλα δημοτικά συμβούλια που ήταν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι μάλλον, πιο επιφυλακτικοί και δυστυχώς αναλυνόντουσαν περισσότερο σε έναν αντικυβερνητισμό παρά σε μια προσπάθεια απείλησης του προβλήματος.
Για να μην γελιόμαστε, παρόλα αυτά θεωρώ ότι εμείς το πρόβλημα δεν μπορούμε να το λύσουμε, μπορούμε να το ανακουφίσουμε λίγο. Παρόλα αυτά, επειδή μας παρακολουθεί και κόσμος από εδώ και κόσμος από το ίντερνετ, θα ήθελα ένα μικρό απόσπασμα να διαβάσω. Ένα ξένο καράβι εξοκύλει στο λιμάνι Πόρτο Κάγιο της Μάνης. Οι γύρω ντόπιοι λιμοκτονούν από αφορία, δηλαδή ουσιαστικά δεν είχαν καλλιέργειες εκείνη τη χρονιά, και ανομβρία χτυπημένη από στεριάς. Παιδιά και γέροι πεθαίνουν αράδα. Το διαγούμισμα του ξένου καραβιού στερνεί τους ελπίδα. Διαγούμισμα στη μανιάτικη ορολογία είναι όταν πάνε οι πειρατές και κάνουν γιουρούσεις σε ένα πλοίο. Το καταλαμβάνουμε γιουρούση. Μέσα όμως βρίσκουν πρόσφυγες γυναικόπαιδα από κάποιο πόλεμο της Δυτικής Ευρώπης, που λιμοκτονούν περισσότερο από εκείνους και αποφασίζουν να τους ταΐσουν και να περιθάλψουν μοιράζοντάς τους και το στερνό ξεροκόμματο που είχαν. Όπως επίσης και ο Κολοκοτρώνης από μνημονεύματά του περιγράφει μετά τη λύση της πολιορκίας της Τροπολιτσάς, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος, ότι όταν βγήκαν οι Τούρκοι μετά την πολιορκία μέσα και τους είδανε να τρώνε σκουλίκια, τους διαθέσανε κάποια από τα τρόφιμα. Αυτή λοιπόν είναι η παράδοση που έχουμε στην ελληνική κουλτούρα. Από εκεί έρχεται και ο Ξένιος Ζεύς παλιότερα και όλη η κουλτούρα που έχουμε. Και με κάθε ευκαιρία δείχνουμε το πόσο φιλόξενοι είμαστε και πόσο από το υστέρημά μας μπορούμε πραγματικά να περιθάλψουμε αυτόν που έχει ανάγκη. Και βεβαίως, όπως κάθε κοινωνία στον κόσμο, έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει σιγά σιγά κάποιους ξένους που έρχονται και σιγά σιγά ενσωματώνονται και περνάνε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αυτά και ξαναλέω, τα είπα κυρίως για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και όχι για αυτά που ακούστηκαν εδώ. Δεν θεωρώ ότι ακούστηκαν ρατσιστικά πράγματα σήμερα, πέρα από πολύ συγκεκριμένα. Λοιπόν, τώρα, τι πιστεύω ότι μας αναλογεί εμάς ως τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτο και κύριο, να μπορέσουμε και με τα λόγια μας, αλλά και με τις πράξεις μας, να συνεχίζουμε να κάνουμε... Να συνεχίσουμε να προσπαθούμε η ελληνική κοινωνία να δείξει αυτά τα αλληλέγγυα τα ανακλαστικά και να μην οξύνουμε το φόβο της, αλλά την αλληλεγγύη της. Πρώτο και κύριο λοιπόν, γι' αυτό εν ώψη 21 Μαρτίου που είναι η Διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού, να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες και επίσης και να μιλήσουμε και για την αιτία αυτής της κατάστασης που είναι ο πόλεμος. Να θυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ότι όταν εγώ ήμουν μαθητής και εσείς δημοτικός σύμβουλος τότε, όταν είχαμε πάρει σαν τέταρτο λύκειο μια αντιπολεμική πρωτοβουλία, είχατε έρθει και εσείς μαζί μας στον δρόμο και πολύ καλά κάνατε, και να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει τώρα. Άρα, είμαστε πολύ θετικοί στη δημιουργία αυτής διαπαραταξιακής επιτροπής. Μία επιφύλαξη μόνο, μήπως χρειάζεται να μην είναι μόνο από δημοτικές παρατάξεις. Έχουμε φορείς στη γειτονιά μας, τοπικούς συλλόγους, έχουμε συνδικαλιστικούς φορείς, έχουμε μεγάλους χώρους εργασίας, να δούμε πώς θα γκολπώσουμε τους πάντες, είτε απευθείας στην Επιτροπή, είτε η Επιτροπή σαν ομπρέλα να λειτουργήσει και να επικοινωνήσει με όλα αυτά που προανέφερα. Αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε παντογνώστες, πρέπει να τα δούμε. Τώρα, ως προς τις ανάγκες. Ο εκπρόσωπος των προσκόπων, των εθελοντών, από τους πρόσκοπες που μίλησε πριν, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μπέρδεψε κάποιους που δεν έχουν εικόνα ακριβώς του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό και σε όλες τις δομές φιλοξενίας. Το θέμα του φαγητού είναι λυμένο σε μεγάλο βαθμό από το στρατό. Βέβαια, προκύπτουν συνεχώς ανάγκες. Δηλαδή, όταν ξαφνικά, ενώ έχει μοιραστεί το φαγητό από το στρατό το απόγευμα στις 8 η ώρα το βραδινό, ξαφνικά επειδή αποφασίσανε οι Σκοπιανοί πάνω από τη Θύρο να κλείσουν τα σύνορα στην Ιδωμένη, ξαφνικά επιστρέφουν 15 πούλμαν, που μπορεί να είναι αυτό να σημαίνει 1.000 άτομα, κάτι τον πολλαπλασιασμό, και ξαφνικά εσύ δεν έχεις τι να τους ταΐσεις. Και εκεί πέρα επιστρατεύονται οι ξηρές τροφές που πάντα πρέπει να υπάρχει περίσσευμα. Λοιπόν, οι βασικές ανάγκες είναι κυρίως τα είδη υγιεινής. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει αυτή η Επιτροπή είναι να συνδεθεί και να έχει μια επικοινωνία καθημερινή
με τους ανθρώπους του Υπουργείου και τους εθελοντές που έχουν μια πιο δομική σχέση με το Υπουργείο, ώστε συνεχώς κάθε μέρα από το πλευράς του Δήμου να ενημερώνονται οι πολίτες του Αλίμου με το τι υπάρχει νόημα να πάει ως βοήθεια στο ελληνικό. Και αυτό καλύτερο είναι να γίνεται κιόλας με συγκροτημένο τρόπο, να μην πάει κατά μόνας ο κάθε ιδιώτης και ξαφνικά να ανοίγει το πορτμπαγκάζ και να γίνεται χαμός εκεί, να πηγαίνουν τα αυγανάκια και να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Λοιπόν, επίσης, πολύ σημαντικό, αυτό είναι μόνιμη ανάγκη, είναι τα είδη υγιεινής. Λοιπόν, μην αρχίσω να τα λέω τώρα, είναι μια τεχνική δουλειά που πρέπει να γίνει κυρίως από αυτή τη διαπαραταξιακή επιτροπή. Όμως, ως Δήμος, επειδή το βασικό πρόβλημα είναι η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, χωρίς να σημαίνει ότι η καθαριότητα των εσωτερικών χώρων είναι άψογη, ειδικά στο κτίριο που είναι κάτω στην παραλία, επειδή είναι μια δομή που τώρα φτιάχνεται, υπάρχει ακόμα μεγάλο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα βελτιώνεται η κατάσταση, όπως βελτιώθηκε και στο baseball και στο hockey. Άρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εξωτερικές καθαριότητες. Εδώ θα πρέπει, Δήμαρχε, να δούμε εμείς από πλευράς μας ως Δήμος, ως Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας, συγγνώμη, τι μπορούμε να κάνουμε. Και ειδικά κιόλας στη συγκεκριμένη περιοχή με εμάς εφάπτεται. Δεν εφάπτεται ούτε με τη Γλυφάδα, ούτε με το ελληνικό. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και με τους άλλους Δήμους, αλλά μάλλον το συγκεκριμένο κομμάτι σε εμάς αναλογεί. Λοιπόν, άρα άμεσα λοιπόν να δούμε τη δημιουργία αυτής της επιτροπής, είτε αμιγώς από δημοτικούς συμβούλους, είτε από δημοτικούς συμβούλους και φορείς, μάλλον από εκπρόσωπους δημοτικών παρατάξεων, όχι δημοτικούς συμβούλους απαραίτητα, είτε από εκπρόσωπους δημοτικών παρατάξεων λοιπόν και φορέων, και να αρχίσει να εξετάζει κάποια τεχνικά ζητήματα, αλλά να ξαναθυμίσω ότι είναι μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή ποια αντανακλαστικά θα υπερισχύσουν στην ελληνική κοινωνία. Τα αντανακλαστικά της αλληλεγγύης που μέχρι στιγμής μπορώ να το πω περήφανος ότι αυτή η χώρα τελικά παρόλη τη φτώχεια της, παρόλη την κρίση της, βγάζει ασπροπρόσωπη την Ευρώπη και δέχεται τα συγχαρητήρια από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και λέει ότι μπράβο σας που κρατάτε ψηλά την αξιοπρέπεια, που κρατάτε ψηλά τον ουμανισμό, αυτές τις αξίες, αυτές τις αξίες που όλους μας θέλουν να μας εκφράζουν, πλην συγκεκριμένων. Και αυτό να προσπαθήσει να συνεχίσει ο Δήμος να κάνει από πλευράς του. Καταλήγοντας λοιπόν, σε αυτή την επιτροπή άμεσα και προφανώς σε αυτή την επιτροπή δεν μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι παρατάξεων που δεν πιστεύουν αυτή την ιστορία και προκρίνουν ένα σχήμα το οποίο λέει ότι σιγά σιγά σε αυτή τη χώρα που 400 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς άντεξε και δεν έγινε κάτι που αλλίωσε τα χαρακτηριστικά αυτής της χώρας, αυτής της φυλής τέλος πάντων, είναι έολες αυτές οι έννοιες σε έναν βαθμό, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ. Μην λοιπόν φοβόμαστε ότι ξαφνικά τώρα από κάποιους ταλαιπωρημένους ανθρώπους που ήρθαν εδώ για να περάσουν, να πάνε αλλού και ενδεχομένως εγκλωβιστούν και κάποιοι εδώ πέρα, ότι ξαφνικά θα έρθει καταστροφή. Ξέρουμε σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, τι σημαίνει προσφυγιά. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμο. Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος και πάνω απ' όλα ξέρουμε τι θα πει αλληλεγγύη, τι θα πει ανθρωπιά και τι οφείλουμε, ποιο είναι το χρέος που να κάνει κάθε κάτοικος αυτής της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί δημότες. Αν μας έλεγαν πριν μερικούς μήνες ότι θα βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις στο Δήμο μας, δεν θα το πίστευε κανένας. Τι πρέπει να γίνει όμως τώρα? Βεβαίως, πρέπει να περιθάλψουμε αυτούς τους ανθρώπους ιατρικά, πρέπει να τους ταΐσουμε, πρέπει και τα ειδικά τα παιδιά, πρέπει να τα προστατεύσουμε από όλες τις αρρώστιες και από όλα τα κακά που μπορούν να τους συμβούν. Θα δούμε όμως, πρέπει να δούμε και ολιμένα γεγονότα από την κεντρική κυβέρνηση. Εδώ και ένα χρόνο έχουν περάσει από τη χώρα μας 1.300.000 μετανάστες, οι οποίοι θέλουν να κατευθυνθούν στην κεντρική Ευρώπη. Τον προηγούμενο χρόνο έχουν περάσει 180.000 μετανάστες.
γιατί αυτή η διαφορά, και τότε υπήρχε πόλεμος στη Συρία και μάλιστα πιο έντονος, αλλά δεν υπήρχαν τα κελέσματα. Δηλαδή η πολιτική ήταν τέτοια που απαγόρευε ή δυσκόλευε τους μετανάστες να έρθουν στη χώρα μας, δεν τους καλούσε κανένας. Με εκφράζει η δήλωση η σημερινή του κυρίου Κουτσούμπα, ο οποίος είπε ότι πρέπει από τα hot spot της Τουρκίας οι μετανάστες να πηγαίνουν εκεί που επιθυμούν, δηλαδή να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Πρέπει οπωσδήποτε ο Δήμος μας να αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες και στη συνεργασία με τους άλλους Δήμους για να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Όμως, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε, αγαπητοί δημότες, πόσους μετανάστες μπορούμε να περιθάλψουμε? Δεν πρέπει κάποτε να σταματήσουν να έρχονται? Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Και πρέπει να το δούμε όλοι μας με ομόνοια και αγάπη. Με εξέπλησε θετικά η κυρία Μπελιά με τον που καταδίκασε τους ISIS, γιατί όταν τα λέγαμε εμείς πριν μερικούς μήνες, η αγαπητή Ελένη, κάποιοι από το συνδυασμό σας μας έλεγαν κάτι άλλα πράγματα, βέβαια το αποδίδω και στο νεαρό της ηλικίας. Δεν πρέπει να πολιτικολογούμε και να έχουμε διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να δράσουμε μονιασμένοι ο Δήμος μας και να δούμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία στρέφει όλους τους μετανάστες από το Αιγαίο. Γιατί δεν πάνε από την Βουλγαρία? Και η Βουλγαρία έχει ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα το κάνει με ένα σκοπό, να δημιουργήσει πρόβλημα και τετελεσμένα γεγονότα στο Αιγαίο. Αλλά αυτά μπορούμε να τα διαβάσουμε και στις εφημερίδες. Πρέπει όμως οι Δήμοι, ο Δήμος μας, οι Δήμοι γύρω-γύρω που έχουμε το πρόβλημα να πιέσουμε την ΚΕΔΕ, η ΚΕΔΕ να πιέσει την κυβέρνηση, του Υπουργού Εξωτερικών, των Πρωθυπουργών μας, και αυτός με τη σειρά του να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε περισσότερους μετανάστες από τις δυνατότητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γαρυφαλάκης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να επισημάνω αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος, ότι έχουμε μια ιστορική ευθύνη και θα κρυθούμε όλοι. Σαν λαός, όχι μόνο εμείς. Βέβαια, κρίνονται και οι ευρωπαϊκές αξίες για τη δημοκρατία, για τη ξενοφοβία την οποία παρουσιάζει η Ευρώπη. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε και να μην σχολιάσουμε γιατί έχουμε καταλήξει εκεί πέρα. Γιατί ίσως κάποιοι άλλοι λαοί δεν φοβούνται? Γιατί όμως κάποιοι άλλοι λαοί έχουν μια οργάνωση στη χώρα τους και ξέρουν αυτούς τους ανθρώπους πώς θα τους αξιοποιήσουν, πώς θα τους φερθούν? Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε κανένα σχέδιο. Θα μου πείτε, πρέπει να είχαμε σχέδιο για την οικονομία. Θα έχουμε γι' αυτό. Οκ, το δέχομαι, αλλά αυτή η μη σωστή οργάνωση πού οδηγεί? Στη ξενοφοβία. Εδώ είμαστε, τα ακούσαμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Αν είχαμε σωστή οργάνωση, δεν θα ακούγαμε, δεν θα ζούσαμε αυτό το οποίο έζησα. Και ντράπηκα, συγγνώμη αυτό, ντράπηκα. Ντράπηκα. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ταλαιπωρηθεί όπως έχει ταλαιπωρηθεί η χώρα μας. Και μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που περνάμε, ο ελληνικός λαός δείχνει την ανθρωπιά του. Και είμαι σίγουρος, το δέχομαι και λαμβάνω και μηνύματα καθημερινά, πως οι καλαμακιώτες θέλουν να βοηθήσουν. Διέξοδο ψάχνουν, μια σωστή οργάνωση. Και αυτοί πιστεύω ότι παρέχουμε με την επιτροπή την οποία πρότεινε ο Δήμαρχος. Θα ήθελα να καταλήξω με κάτι. Γιατί έχω ακούσει διάφορους χαρακτηρισμούς. Σύριους, πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες κτλ. Το έχω ξαναπεί. Για μένα είναι όλοι άνθρωποι. Είναι όλοι άνθρωποι. Το παιδάκι το 10χρονο δεν διάλεξε το που θα γεννηθεί. Δεν του δόθηκε επιλογή αν θα γίνει μουσουλμάνος, χριστιανός. Οπότε εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κανένα διαχωρισμό στην ανθρωπιά την οποία θα δείξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Διαμαντής. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σήμερα θέλω να πω ότι κάνουμε ένα καλό Δημοτικό Συμβούλιο. Παρόλο που το πρόβλημα είναι τεράστιο, είναι μια καλή συζήτηση.
και είναι ίσως και ευκαιρία να εγκαθιδρύσουμε πραγματικά τέτοιες συζητήσεις σε αυτή τη βάση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή τη συζήτηση, για να την προχωρήσουμε και λίγο, είναι ότι πρώτον η πραγματικότητα προχωράει μπροστά από εμάς με ταχύτερους ρυθμούς και πρέπει να την καταλάβουμε για να μπορέσουμε να επέμβουμε σωστά. Εκείνο που χρειάζεται, που καταλαβαίνω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, είναι ένας συντονισμός. Συντονισμός για ό,τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το πώς θα συντονιστούν με την κεντρική κυβέρνηση. Και αυτό νομίζω ήταν και το... η κεντρική ιδέα όλων αυτών που όχι μόνο ο δικός μας ο Δήμαρχος μόλις είπε, αλλά όλο αυτό που συζητάνε όλοι οι Δήμαρχοι στις τελευταίες συναντήσεις τους, αλλά και παλιότερα όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Ένα είναι ο συντονισμός και εκεί είναι το ζήτημα και έτσι καταλαβαίνω εγώ την πρόταση για μια επιτροπή που προτείνει ο Δήμαρχος. Έτσι την καταλαβαίνω, όχι ιδέες. Όχι καλές ιδέες. Όχι ιδέες για να κάνουμε αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Δεν ξέρω σε ποιο παράδειγμα αναφερόταν ο κύριος Κλαβιανός. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν άμεσα ζητήματα. Ακόμα και όλα αυτά να δεχτούμε που μας είπε προηγουμένως ο αγαπητός μας δημότης, ο Νίκος, ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι, όπως είπε και προηγουμένως η Χριστίνα, για δύο, για τρεις μέρες, για πέντε μέρες. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να συντονιστούμε. Δηλαδή πρέπει να μας πούνε, αν εμείς θα αναλάβουμε, ας πούμε, την καθαριότητα στο ελληνικό, να μας πούνε ότι Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή θα πηγαίνει ο Δήμος Αλίμου. Άλλες μέρες θα πηγαίνει κάποιος άλλος Δήμος. Πρέπει εμείς να πάμε πέντε κάδους. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε να πούμε ότι αύριο το πρωί μαζεύουμε κάδους. Χρειάζονται χημικές τουαλέτες. Πρέπει κάποιος να μας το πει συγκεκριμένα πράγματα. Και επειδή αυτό το πράγμα εγώ δεν το βλέπω από την κεντρική κυβέρνηση, ας προσπαθήσουν όσοι μπορούν να μιλήσουν στην κεντρική κυβέρνηση να τους πούνε λίγο να οργανωθεί καλύτερα. Τελειώσατε? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι συνολικά στο πρόβλημα η κεντρική κυβέρνηση είναι μέρος της κρίσης. Πρέπει να αποφασίσει τι θέλει. Και πρέπει να αποφασίσει να το κάνει με ανθρώπους που ξέρουν. Με ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Για να μπορέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και τα χειρότερα που έρχονται, τα χειρότερα με την έννοια την αριθμητική, να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί πραγματικά δεν θα υπερβάλλω σε ευαισθησία, ούτως ή άλλως και ξέρετε και την καταγωγή μου. Κάπως έτσι εγώ ήρθα το 64 στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον πατέρα μου και σε χωριστό ταξίδι η μητέρα μου με την αδερφή μου. Δεν θέλω να υπερβάλλω σε ευαισθησία. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τους χωρίζουμε. Είναι απαράδεκτο, είναι έγκλημα να τους χωρίζουμε ανάλογα με τη θρησκεία τους ή με την όποια καταγωγή τους. Και να μην ξεχνάμε ότι και όλοι εμείς είμαστε απόγονοι προσφύγων σε αυτή τη χώρα. Και πολύ άσχημα κάνουμε να χρησιμοποιούμε την ιστορία για ιδεολειπτικούς λόγους. Σε σχέση με το τι μας συμφέρει ανάλογα με την πολιτική μας κατάσταση. Νομίζω ότι και η πρωτοβουλία της κυρίας Καμπαρινού ήταν καλή, παρόλο που θα συμφωνήσω με την παρατήρηση του κ. Αλεξόπουλου όσον αφορά τι εννοούμε πόλεμο ή εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο, ποιος είναι ο υπεριαλιστής σήμερα. Δεν είναι μια χώρα και εμπλέκονται άμεσα τουλάχιστον 15. Και κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Και μετά θα κάνουν δουλειά. Γιατί θα στείλουν οι 15 χώρες τους δικούς τους πολιτικούς μηχανικούς και τις δικές τους κατασκευαστικές εταιρείες, όπως το κάναν και με το Ιράκ, για να χτίσουν εκεί, να φτιάξουν και να κάνουν. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να μπορέσουμε να συντονίσουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να καλέσει την κεντρική κυβέρνηση να συντονίσει καλύτερα αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να μας πει τι συγκεκριμένα χρειαζόμαστε. 1, 2, 3, 5, 10 για να μπορέσει αυτή η Επιτροπή που συμφωνώ
να την φτιάξουμε σήμερα για να μπορέσει να κάνει πραγματικό έργο, δουλειά. Να απευθυνθεί, να έχει πληροφορίες, τι χρειαζόμαστε κλπ. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι μετά? Κυρία Σημητροπούλου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις τοποθετήσεις όλων των δημοτικών συμβούλων, των πολιτών. Πραγματικά, το συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να το χωρίσω σε τρία σκέλη. Το πρώτο θέμα είναι η πραγματικότητα, οι ευθύνες και η δράση. Πραγματικά διανύουμε μία πρωτοφανή για την εποχή μας προσφυγική κρίση, όπου δυστυχώς παρατηρούμε την ανικανότητα, την απροθυμία, την άρνηση, θα έλεγα εγώ, των κατ' επίφαση ευρωπαϊκών χωρών. Δεν είναι τυχαία, όπως και προηγουμένως υπόθηκε, το σχόλιο του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, που μάλιστα είπε κιόλας ότι η Ελλάδα γίνει το hot spot ολόκληρης της Ευρώπης. Το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλες σηκώνουν τα τείχη τους. Από την άλλη, δεν υπάρχει και καμία πολιτική εγχώρια καθοδήγηση. Ακούσαμε ότι η κυβέρνηση πραγματικά εγκαλείται για έλλειψη σχεδίου, για ανυπαρξία κεντρικού συντονισμού, για επιχειρησιακή ανεπάρκεια. Διάβασα σήμερα ότι δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα. Διάβασα σήμερα στο Capital ότι ο κύριος Κουρουμπλής απέστειλε έγγραφο σε όλες τις τράπεζες προκειμένου να τους παραχωρήσουν τους χώρους της κατασκήνωσης. Θεωρώ όμως ότι οι ευθύνες, όσο μεγάλες και να είναι, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μείνουμε στις ευθύνες. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι τόσο μεγάλο που δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να συζητήσουμε για τις ευθύνες που πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε καταλήξει στις λεπτές γραμμές αυτού του προβλήματος. Ποιες είναι αυτές? Αποφασίστηκε από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρθηκε η ανθρωπιστική βοήθεια. Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι, οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν, που φύγαν από έναν πόλεμο, δείχνουμε όλοι την ανθρωπιά μας. Και ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι γνωστή για αυτό της το μοναδικό προσόν. Γιατί αυτό είναι ίσως από τα μόνα προσόντα. Πάμε όμως τώρα. Αυτό που θα ήθελα εγώ πραγματικά να διασφαλιστεί είναι αυτή η ανθρωπιά, αυτό το αίσθημα της ανθρωπιάς, ελοχεύει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε αίσθημα φόβου. Και αυτός ο φόβος δεν πρέπει να δημιουργηθεί σε κανέναν δημότη, αλλά ούτε και σε κανέναν από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και για εκείνους και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στους όμορους δήμους. Γιατί παρακολουθούμε συνέχεια στις τηλεοράσεις μικρά παιδιά που πραγματικά δεν έχουν να φάνε. Όταν μία οικογένεια, μία μάνα βλέπει το παιδί της άρρωστο, βλέπει το παιδί της ότι δεν έχει να φάει, είναι ικανή να κάνει τα πάντα. Όπως είμαστε κι εμείς ικανοί να κάνουμε τα πάντα, αν δεν έχουμε να συτιστούμε, αν είμαστε άρρωστοι, αν δεν ξέρουμε από πού να πιαστούμε. Βέβαια, αυτή η ανθρωπιά θα πρέπει να συνδυάζεται και με τις υποδομές που θα πρέπει να τους παρέχουμε. Δηλαδή, το να βάζουμε ένα μανδύα ότι είμαστε ανθρωπιστές δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους μετατρέψουμε σε μία αποθήκη ψυχών. Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια, για την υγεία τους, για τη σύντησή τους. Τώρα, όσον αφορά τη δράση, η οποία δράση μου θυμίζει το εξής. Έχει γίνει άλλες δύο φορές συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι πρέπει να γίνει. Και πάλι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει υποθεί ξανά σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε πει ότι πρέπει να δημιουργηθούν χώροι, έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν δράσεις. Και πάλι ξεκινάμε από το μηδέν. Είπε προηγουμένως η κυρία Βράνη ότι έρχονται όλο εξελίξεις. Εγώ θα έλεγα ότι τελικά οι εξελίξεις μας προσπέρασαν. Και εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Το πιο βασικό τώρα είναι για τις δράσεις. Όσον αφορά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κεντρικό κράτος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς ούτε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ούτε Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε Υπουργείο Εξωτερικών.
είπανε προηγουμένως να συμπράξουμε, να δώσουμε χρήματα. Από την πλευρά του Δήμου, είμαστε από τους μοναδικούς Δήμους, όπου από την αρχή, όταν προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα, δώσαμε χώρο. Δεν αρνήθηκε καμία συζήτηση με τον κύριο Μουζάλα. Μπήκαν οι πρόσφυγες. Είπανε, 31 Μαρτίου θα φύγουνε. Ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωση, από τα 300 άτομα βρεθήκαν να υπάρχουν άνω των 5.000. Επομένως, στη συνέχεια, σε αυτό που είπε ο κύριος Τσαμπαρλής, ποια αποτύπωση να κάνουμε εμείς? Εδώ δεν έχουμε ενημέρωση για τα πόσα άτομα έρχονται. Τα άτομα έρχονται και ο Δήμαρχος ενημερώνεται μετά. Έχει ακουστεί αυτό πουθενά? Να το μαθαίνει από τις τηλεοράσεις, από τα τηλέφωνα, από τους άλλους συναδέλφους του, ότι έχουν έρθει μέσα στα κέντρα φιλοξενίας οι άνθρωποι? Το βασικότερο για μένα όμως είναι το εξής, ότι όλοι οι Δήμοι, μηδενός εξαιρουμένου, θα πρέπει να υπάρχει, είναι 324 Δήμοι, 325 Δήμοι. Ο κάθε Δήμος λοιπόν θα πρέπει αναγκαστικά αυτή τη στιγμή να συμπράξει με την περιφέρεια για να δώσει τα κονδύλια. Να μπουν νομοθετικές ρυθμίσεις, άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε εμείς να εκταμιεύσουμε χρήματα. Πώς θα εκταμιεύσουμε χρήματα? Είπανε προηγουμένως για να μπορέσουμε να συνδράμουμε. Μα εμείς να συνδράμουμε, αλλά για 2-3 χρόνια. Εμείς δεν μπορούμε να συνδράμουμε ολοκληρωτικά ούτε για ένα μήνα. Μετά πώς θα συνδράμουμε για τις δομές του Δήμου μας? Αυτά τα χρήματα, αυτές οι ροές πρέπει να έρθουν από την κυβέρνηση, πρέπει να έρθουν από την περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένας συντονισμός, μία ροή χρημάτων, μία ρύθμιση, θεσμοθετημένα πράγματα, να ξέρουμε τι μπορούμε ποιους μπορούμε να προσλάβουμε, πόση ποσότητα φαγητών μπορούμε να έχουμε, ποιος θα πηγαίνει να καθαρίζει, και όλοι οι Δήμοι λοιπόν από κοινού να ενωθούν. Όχι ο καθένας να λέει καλός είναι ο τάδε, αλλά τελικά όταν γίνεται και η συγκέντρωση στην ΚΕΔΕ, όλοι οι άλλοι Δήμοι να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω και 5 Δήμοι να είναι αυτοί που να πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, γιατί έτσι λύση δεν υπάρχει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν δράσουμε που πρέπει να έχουμε δράσει χθες και όχι σήμερα που κάνουμε αυτή την κουβέντα, θεωρώ ότι με την ψυχραιμία που μας διακατέχει όλους, γιατί αυτή τη στιγμή έγινε μια πολύ πολιτισμένη κουβέντα, όπου δεν υπήρχαν ούτε εξάρσεις, γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό γνώμονα, θα μπορέσουμε και να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο ζήτημα και σε ό,τι άλλο τυχόν προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νανιάδου. Καλησπέρα. Ήθελα να πω και με την σειρά μου ότι όλα αυτά που συζητάμε τα ανθρωπιστικά είναι σαν να δίνουμε ασπιρίνης καρκινοπαθή. Όλα αυτά μπορούν να βλέπω ότι μπορούν να λειτουργήσουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, όπως αρχικά λέγαμε και στο προηγούμενο συμβούλιο. Δηλαδή, συνηγορώ με αυτά που είπε η κυρία Σημητροπούλου, αλλά για 3 χρόνια δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τόσο πολύ κόσμο και μάλιστα τη στιγμή που η δική μας η κοινωνία δεν ευημερεί. Θέλω να θυμίσω, παρόλο που δεν είναι θέμα της συζήτησης, ότι πόλεμο οικονομικό έχουμε και στη χώρα μας. Και σας κοιτώ, γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι συνάνθρωποι μας, εδώ στον Άλυμο, που θεωρητικά είμαστε μια πλούσια περιοχή, ήμασταν τουλάχιστον, τρώνε συνάνθρωποι μας από τα σκουπίδια. Το βλέπω συχνά. Θέλω να θυμίσω ότι τα παιδάκια στο κηλικία των σχολείων δεν έχουν να πάρουν σάντουιτς. Θέλω να θυμίσω ότι θα ανοίξουν οι πληστηριασμοί των σπιτιών και θα μείνουν συνάνθρωποι δικοί μας Έλληνες χωρίς σπίτια ενδεχομένως. Θα πρέπει λοιπόν να τρέξουμε να βοηθήσουμε και αυτούς. Δεν ξέρω ποιος θα βοηθήσει ποιον στο τέλος. Αυτό το ερώτημα μου γεννάται. Εθελοντές εδώ, εθελοντές εκεί, εθελοντές και παραπέρα. Ποιος θα βοηθήσει ποιον στο τέλος και για πόσο διάστημα? Τα 3 χρόνια είναι τρελό το νούμερο. Το έχετε συνειδητοποιήσει. Και ό,τι μέτρα και να λάβουμε, πάλι μια τρύπα στο νερό θα είναι στο τέλος. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν άντε και τρώνε μια εβδομάδα, τρώνε ένα μήνα, τρώνε δύο μήνες. Δεν μπορούν να απορροφηθούν από μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να ταΐσει τον εαυτό της. Όταν η ενεργία είναι στα επίπεδα αυτά, πώς θα βρει ο άλλος δουλειά, ο ξένος που δεν ξέρει τη γλώσσα, που, για να συντηρήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του? Δηλαδή, μου γεννούνται διάφορα ερωτηματικά που δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς σε ένα τέτοιο τραπέζι. Και δεν ξέρω ποια είναι η λύση.
Ειλικρινά και αυτό με απογοητεύει πολύ. Και θα κλείσω, γιατί εμένα με απασχολεί και ένα άλλο θέμα που είναι της μετανάστευσης. Οι Έλληνες μετανάστες. Τα νιάτα, τα έξυπνα μυαλά, τα νέα μας παιδιά που φεύγουν εκτός Ελλάδας. Και αυτό μεταναστευτικό είναι και με πληγώνει βαθύτατα. Θέλω να κλείσω με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νερούτσου. Μετά είναι η κυρία Καμαρινού και ο Δήμαρχος. Το είχε πει. Ωραία. Μήπως με έγραψες δύο φορές. Εννοείς, αν με έγραψες δύο φορές... Είχα πει ότι έβλεπα κάποια χέρια, αλλά δεν έβλεπα ποιος ήταν. Ναι. Ναι, να, κυρία Πρόεδρος, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι και Συνδημότες, να πω ότι σήμερα έτσι με διακατέχει μια μεγάλη συγκίνηση, γιατί ξετυλίχθηκε, δεν συζητήθηκε ένα θέμα σε μισή ώρα, ξετυλίχθηκε ένα θέμα πολύ σοβαρό, ακούστηκαν προτάσεις, ακούστηκαν θέσεις, ακούστηκαν ανησυχίες και αλίμονο και όλα αυτά συνθέτουν τη συνταγή για να δώσουμε λύση. Εγώ έτσι το εισπράττω. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 7, εγώ θα μιλήσω σαν δημότησα και σαν εθελόντρια. Αυτός ο ρόλος σήμερα μου αρέσει σε αυτό το πάνελ, σε αυτό το συμβούλιο. Έχουμε 7 μήνες εμπειρία. Όταν πρωτοπήγα ήθελα να πάρω σοκολάτες να δώσω στα πιτσιρίκια. Που μου είπανε πάρε το βιβλιαράκι και διάβασε ποιος είναι ο κανόνας που πρέπει να συμπεριφερθεί σαν εθελόντρια. Πρέπει να έχουμε όλα ίσα, έχουμε τα μισά, περιμένουμε τα άλλα μισά να έρθουν για να δώσουμε τα ίδια σε όλους. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η οργάνωση που βγήκε εδώ μέσα στην κουβέντα, πόσο σημαντική είναι, και βγήκε, αν μη τι άλλο, φωτίστηκαν κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέραν πόσο σημαντικό είναι η συμπεριφορά απέναντι στο μετανάστη. Στον άλυμο, εμπερικά να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές που δεν έχουν περάσει ούτε από κανένα συμβούλιο, δεν το έχουν φωνάξει προς τα έξω, τους έχουν σκουντουφλήσει πάνω μου, έχουν σκουντουφλήσει πάνω στην Πεσβέκη την Αγγελική, στην Άση την Κλαβδιανού, και υπάρχει πάρα πολύ καλό ποσοστό ατόμων και από Γλυφάδα και από Άλυμο και από Αργυρούπολη που βοηθάνε σε καθημερινή βάση. Πράγματα τα οποία στο σπίτι τους δεν έχουν κάνει, τα κάνουν για τους μετανάστες. Οργανωμένα. Και πάντα το τι είναι ώρα να κάνω. Το να πάει κάποιος επισκέπτης, δεν θα πάρει την εικόνα, γιατί μπορεί να δει πραγματικά το πεταμένο σκουπίδι κάτω, που δεν είναι όλοι. Σε μία οικογένεια 5-2 παιδιά έχουμε, και το ένα πάει το σκουπίδι στο καλάθι και το άλλο το πετάει κάτω, στο νεροχύτη μέσα. Αυτές είναι οι κοινωνίες. Εμείς δεν πρέπει να δούμε αυτό. Πρέπει να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν και εκεί μέσα, είτε είναι στο χώκι είτε μετά, γελάνε. Λένε ευχαριστώ. Έχουν ανήσυχο και ζεστό βλέμμα. Μόνο αυτό να το δείτε, θα δώσετε περισσότερα από ό,τι μπορείτε και θα ξεκουραστεί η ψυχή σας. Μιλάω ανθρώπινα γιατί τα έχω εισπράξει. Μωρά να κλαίνε, να τα πηγαίνει στο νοσοκομείο εσύ, να θέλουν εσένα πιο πολύ μαζί. Υπάρχουν εθελόντριες που έχουν θυσιαστεί εκεί πέρα και ο υπάλληλος δεν μπορεί να το κάνει. Ο υπάλληλος, όσο και αν είναι, δεν θα αντικαταστήσει τη ψυχή και την αγάπη και αυτή την ζεστασιά του εθελοντή. Θέλω να πω, γιατί με γέμισε δύναμη σήμερα η συνάντηση σημερινή. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και για όλους μας να ακούμε από το Γαριφαλάκη να λέει: είναι όλοι οι άνθρωποι χωρίς διαχωρισμό στην φιλανθρωπία που θα δείξουμε. Σαν δημότες, γιατί το αν είναι 20 Σύριοι, αν είναι 10 Αφγανοί, 10 Μαργανοί, οτιδήποτε, είναι το τελευταίο, είναι στη χώρα μας, τους φιλοξενούμε και μπράβο σου Γαριφαλάκη με αυτή τη θέση. Γιατί οι νέοι σήμερα, αν δείτε, Κλαβδιανός, πήραν ένα λόγο ζεστό και ουσιαστικό γι' αυτό το θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. 3 γεύματα είναι αρκετά για το μετανάστη. Για μένα το καλό θα ήταν και 5 και 10. Έχει το κρουασάν του, έχει το γάλα του, έχει τα κορφλέξ του, έχει τα πάντα. Δεν στερείται φαγητό.
στερείται το δρόμο που έχει χαράξει να φύγει από την Ελλάδα. Και πάει και έρχεται στη Βικτόρια και ξαναπάει και ξαναέρχεται. Διαφορετικά εδώ στο ελληνικό είναι ο καλύτερος χώρος και η καλύτερη φιλοξενία που υπάρχει. Κάτι άλλο. Μπορούμε να συνδράμουμε, Δήμαρχε, και επειδή δεν το ξέρω αν μοιράζεστε τα σκουπίδια, γιατί τα πράγματα πρέπει να λέγονται, αν μόνο η Αργυρούπολη καθαρίζει και παίρνει τα σκουπίδια με τη φορματοφόρα, του έχουμε φορτώσει τα σκουπίδια, γιατί σκουπίδι βγαίνει πάρα πολύ. Σαν πρώτη λοιπόν κίνηση, οι Δήμαρχοι πρέπει να μοιράζετε τα σκουπίδια, να πηγαίνουν από φορματοφόρα και από το Δήμο, να μοιραστούν τα σκουπίδια. Τι είπατε, κυρία Καμαρινού, πρόταση κάνω. Κοιτάξτε, δείτε, όταν είναι 1000 άτομα και τα έχει τακτοποιήσει και σου έρχονται 3, δεν τα λύνει την ημέρα. Αν σα έρθουν 5 άτομα επίσκεψη, κυρία Καμαρνού, θα τα παίξετε. Δεν θα ξέρετε τι τους προσφέρετε και τι θα κάνετε, αν δεν είναι αυτό. Φανταστείτε λοιπόν, μάθετε στη ζωή να κρίνουμε κάποια πράγματα, αλλά να κρίνουμε και με παραδείγματα. Πώς λειτουργούμε, δεν είμαστε ένα κράτος το οποίο είχαμε μέχρι πρώτος μία αμυγδαλέζα. Δεν ξέραμε το προσφυγικό, ξαφνικά εμφανίστηκε σήμερα. Νομικά, θεσμικά τα πάντα. Δεν μπορεί να το λύσεις. Σήμερα μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι ο στρατός σε 0 χρόνο έκανε 2 τόλους στο ελληνικό. Μπορεί να διαβλέψει κανείς ότι έρχεται, παίρνει τις κουβέρτες, πλυντήρια. Έχουν εγκατασταθεί πλυντήρια, πλένονται οι κουβέρτες. Εγώ έχω μπει μέσα στο μετρό και μου μυρίζουν άνθρωποι. Έχω πάει εκεί και δεν μου μυρίζει κανένας που να περνάει από δίπλα μου. Γιατί παίρνουμε τον πανικό, το φόβο. Θα σας φύγει ο φόβος όταν πάτε μία βόλτα από εκεί. Να φορέσετε τα γαντάκια, τη μάσκα, να τους προσφέρετε να πάνε. Εκεί θα νιώσετε πόσο σημαντικοί είσαστε και θα διατρανωθείτε μέσα σας. Δεν υπάρχει φόβος, δεν δαγκώνουνε. Ο ίδιος όταν ξέρει, σέβεται τον κόσμο δίπλα του. Αν ξέρει κάποιος ότι έχει ψώρα, φέρνει το χαρτί και λέει «έχω ψώρα». Μη με αγγίζετε και φοράει κάτι. Οι γιατροί του δίνουν οδηγίες και συμπεριφέρεται, αυτός προστατεύει τους άλλους. Δεν είναι υποανάπτυκτος κόσμος αυτός που έρχεται. Είναι πολιτισμένος, είναι μορφωμένος, είναι δάσκαλοι. Είναι με τα κινητά τους, με την επικοινωνία τους, με τα πάντα. Τώρα και αν είναι και 10-20 ας πούμε που είναι εδώ, δεν είναι το πλήθος. Ο φόβος δεν πρέπει να υπάρχει και θα βρούμε, εγώ πώς το λένε, επικροτώ την πρόθεση να γίνει μία επιτροπή. Καλό θα είναι όσοι συμμετέχουν στην επιτροπή να μην έχουν άλλες χρεώσεις, ούτως ώστε να δώσουν βάρους για να συντονίζουν. Άνθρωποι από τον Άλυμο θα έρθουν πάρα πολύ να βοηθήσουν και πραγματικά ό,τι μαζεύεται είναι σε αναμονή στο χώρο που μαζεύεται και μετά πηγαίνει εκεί, οργανωμένα. Αν πάτε στο θάλαμο που υπάρχουν τα παπούτσια, είναι δεμένα με κορδελάκι τα ζευγάρια και νούμερα. Τέτοια δουλειά έχουν κάνει οι εθελοντές. Πρέπει να πάτε όλοι. Λοιπόν, εμπειρία έχουμε, να δούμε αυτό και εγώ είμαι, πώς το λένε, θετική ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Στα δύσκολα κρινόμαστε. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Δεν ξέρουμε, η πορεία και η ιστορία θα δείξει τι θα αφήσει αυτό το κύμα. Δεν πρέπει να βιαστούμε. Ας φερθούμε, ας βγάλουμε την ανθρωπιά μας που φημιζόμαστε. Έχουμε κι άλλα που φημιζόμαστε, αλλά αυτό το προτέρημα του Έλληνα δεν θα το αφαιρέσει κανείς. Να είναι και φιλόξενος και φιλάνθρωπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βυσδίκη. Να πω ότι είμαι θελόντρια, εκτός από την άλλη ιδιότητα που την ξέρετε, είμαι θελόντρια από τον Οκτώβριο στο χόκεϊ του ελληνικού μέχρι σήμερα. Και το Σεπτέμβριο το Ταϊκβοντό. Άρα μάλλον έχω
πολλούς μήνες εμπειρία από όλη αυτή την ιστορία. Θα αρχίσω όμως με κάτι γενικότερο. Δεν μου αρέσει εμένα να μιλάω γενικά για προσφυγική κρίση, ούτε για προσφυγικό πρόβλημα. Γιατί οι πόλεμοι δημιουργούν πρόσφυγες και πρόσφυγες δημιουργήθηκαν και στον πρώτο και στο δεύτερο και σε όλους τους πολέμους. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι κρίση υποδοχής και όχι προσφυγική κρίση. Κρίση υποδοχής και από πλευράς του ΟΗΕ, που πιστεύω ότι είναι αποδυναμωμένος απέναντι σε αυτή την κρίση. Κρίση υποδοχής και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προφανώς δεν μπορούν να κατευθυνθούν σε πολλές άλλες χώρες και το όνειρό τους είναι η Ευρώπη που υπάρχει μια ευημερία. Και όπου τους κάλεσε κιόλας να έρθουν, όπως έκανε η κυρία Μέρκελ, όπως έκανε η Αυστρία, πριν αναγκαστεί να πάρει για εσωτερικά ζητήματα δικά της αυτά τα μέτρα. Όσον αφορά το ζήτημα, κατά πόσο μπορούν οι πρόσφυγες να φεύγουν από τη χώρα την πρώτη που εισόδου, δηλαδή από την Τουρκία. Είναι μία πρόταση που θα μας φαινόταν και λογική και καλή και σωστή. Όμως ποιος θα τους μετακινήσει. Καταρχήν έχουμε την άρνηση της Ευρώπης να δεχτεί πρόσφυγες. Άρα προς τα πού θα πάνε. Ποιος θα πληρώσει. Ο ΟΗΕ περιέκοψε τις δαπάνες που έκανε για τα στρατόπεδα που βρίσκονται στο Λίβανο, στην Τουρκία και στην Ιορδανία σε 14 δολάρια το μήνα, που σημαίνει μισό σέντς για κάθε πρόσφυγα. Θα πληρώσει εισιτήρια για να γυρίσουν πίσω, να πάνε σε άλλες χώρες. Αυτό είναι εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε δηλαδή να το συζητάμε σαν πρόταση καν. Άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να φύγουν με αεροπλάνα από τη χώρα την πρώτη υποδοχή. Άρα, δύο είναι τα ζητήματα. Όχι. Περιμένετε. Δύο είναι τα ζητήματα. Το ένα είναι πραγματικά όλοι μαζί να παλέψουμε στο να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η αιτία του κακού, αυτή είναι η ρίζα του κακού. Το δεύτερο είναι να παλέψουμε για να υπάρχει ασφαλής δίωδος για τους πρόσφυγες. Να ισομερώς να κατανεμηθούν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και επίσης η Τουρκία να σεβαστεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειώσει τις ροές, παίρνοντας τα χρήματα που τους έχουν υποσχεθεί. Αυτά είναι τα ζητήματα. Τώρα, το ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση είναι πρώτον γιατί άλλες χώρες κλείσαν τα σύνορα και γιατί η Τουρκία δεν μειώνει τις ροές. Λοιπόν, θα μιλήσω, θα περάσω κατευθείαν στο ειδικό θέμα, γιατί το γενικό νομίζω ότι το συζητήσαμε και αρκετά. Θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να φοβάστε τόσο για τους πρόσφυγες στο ελληνικό. Όσον αφορά την ασφάλεια, υπάρχει και αστυνομία, υπάρχουν και ειδικοί φρουροί, εν πάση περιπτώσει, για το χώρο εκεί. Όσον αφορά τώρα το θέμα του πώς κινείται όλη η κατάσταση, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί χώροι. Οι δύο χώροι είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, το χώκι είναι και από παλιά. Έχει, το λέω γιατί ακούστηκαν πολλά, 45 τουαλέτες και άλλα τόσα ντους. Το baseball φτιάχτηκαν επίσης τουαλέτες, είχε και το κτίριο και υπάρχουν και ντους. Το πρόβλημα υπάρχει μόνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι στις αναχωρήσεις δεν υπήρχαν ντους και υπήρχαν λίγες τουαλέτες. Έχουν τοποθετηθεί χημικές κάτω στην είσοδο και εχθές ξεκίνησε το φτιάξιμο των ντους για γυναίκες και για άντρες ξεχωριστά. Νομίζω ότι επειδή σήμερα δεν ήμουν εκεί, ή σήμερα ή αύριο θα ολοκληρωθούν και τα ντους μέσα στο κτίριο των αναχωρήσεων του ελληνικού. Δεν είναι καλό κτίριο για πρόσφυγες, το είπα εγώ και στην κυρία Βράνη το πρωί. Δεν θα έλεγα όταν το καλύτερο, όταν βρίσκεσαι σε μια έκτακτη ανάγκη από το να βρίσκονται στις πλατείες και στους δρόμους, γιατί για μένα αυτό που είπε και ο κύριος Δήμαρχος και που το είπαν και άλλοι από εδώ, ότι δεν πρέπει, η τοπική κοινωνία πρέπει να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς να έχει προβλήματα. Και κακά τα ψέματα, αν βρίσκονται πρόσφυγες στους δρόμους και στις πλατείες χωρίς συνθήκες υγιεινής, φυσικά και είναι πρόβλημα για τις τοπικές κοινωνίες. Φυσικά και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επομένως, αν το δούμε έτσι, είναι καλύτερος ο χώρος υποδοχής του ελληνικού από το να βρίσκονται στην πλατεία Βικτωρίας. Και η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι να βελτιωθεί ώστε να πληρεί τους όρους και των δύο άλλων χώρων. Και όχι, εν πάση περιπτώσει, Λοιπόν, όσον αφορά το πώς έρχονται οι πρόσφυγες. Όλοι οι πρόσφυγες που έρχονται, επειδή κάνω καταγραφή εκεί, έρχονται με υπηρεσιακά σημειώματα από τα νησιά, έχοντας περάσει πλέον από τα hot spot και από τα Eurotag, που σημαίνει δακτυλοσκοπικά μηχανήματα. Εμείς, στους τρεις χώρους του ελληνικού, καταγράφουμε δεύτερη φορά
παίρνοντας τα υπηρεσιακά σημειώματα και ό,τι άλλο χαρτί πιθανά έχουν επάνω τους και κάνουμε δεύτερη καταγραφή δίνοντάς τους και κωδικό ότι ανήκουν στο χώρο του ελληνικού. Επομένως, δεν ευσταθεί το ότι έρχεται όποιος να είναι. Δεν έρχεται και δεν σητίζεται όποιος να είναι. Έρχονται νόμιμα. Αυτοί δηλαδή που δικαιούνται και έχουν περάσει από το hot spot και έχουν δικαίωμα διέλευσης από τη χώρα μας. Αυτά λοιπόν όλα, σύν αυτά που είπε ο Γιώργος και η Μαρία, ο Γιώργος απλώς επειδή είναι υπεύθυνος αποθήκης, βλέπει τον όγκο που μας φέρνουν. Έχουμε γιατί μας φέρνουν. Αν δεν μας φέρουν, δεν θα έχουμε. Αυτό είναι σαφές. Και σαφώς πρέπει να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια και σαφώς συμφωνώ και με την κυρία Βράνη και με όσους το είπανε, πρέπει να υπάρχει πλαίσιο. Δεν γίνεται χωρίς πλαίσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι, στον αέρα. Και βέβαια να υπάρχει και συνεργασία με την ΚΕΔΕ και με την περιφέρεια κτλ. Θέλω να σας πω όμως ότι οι συντονιστές μας μέχρι τώρα, ο συντονιστής του κάθε χώρου, είναι από το Υπουργείο. Δηλαδή, ο κάθε χώρος έχει ένα συντονιστή από το Υπουργείο, κάποιες ΜΚΟ, όπως οι γιατροί του κόσμου που έχουν ειδικά καθήκοντα και από κάτω είμαστε όλοι εθελοντές. Δεν υπάρχουν άλλοι πληρωμένοι υπάλληλοι. Θα τελειώσω εδώ γιατί νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάει πάρα πολύ. Είμαστε. Τι είπες? Και μεταφραστές. Μεταφραστές υπάρχουν από τη μετάδραση και από άλλες ΜΚΟ κανονικά και καλύπτουν τα ζητήματα. Έχει αυτή τη στιγμή γιατί μας φέρνουν. Ήδη προσωπικής υγιεινής όμως, επειδή υπάρχει τεράστια κατανάλωση και επειδή υπάρχει. Να σας πω κάτι, να σας πω κάποιο μπορείτε παράδειγμα. Μπορείτε να συντομεύετε, σας παρακαλώ. Θα συντομεύσω και θα είμαι στη διάθεσή σας μια άλλη φορά ό,τι θέλετε να σας πω για το ελληνικό. Φεύγοντας οι πρόσφυγες, για παράδειγμα, παίρνουν τις πετσέτες που τους έχουμε δώσει, πηγαίνοντας προς την Ιδωμένη ή οπουδήποτε αλλού. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με πετσέτες. Άπειρες πετσέτες χρειαζόμαστε. Καταλάβατε. Αυτά θα τα πείτε μετά, παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε ήδη προσωπική υγιεινή, πάντα χρειάζεται γιατί καταναλώνεται πάρα πολύ, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Επίσης για τις αρρώστιες να σας πω ότι δεν είναι οι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά είναι εμβολιασμένα. Οι άνθρωποι γενικά δεν έχουμε μία έξαρση ψώρας ή δεν ξέρω τι άλλο. Είμαστε 6 μήνες εκεί και δεν έχει πάθει κανείς μας ψώρα από εμάς που θα παθαίναμε. Οι πατήτιδες και τέτοια υπάρχουν σε έναν αριθμό που θα ήταν λογικός και σε έναν γενικό πληθυσμό. Η ψώρα, θέλω να σας πω, οι ψήρες μπορεί να εμφανίσουν. Μην κάνουμε ανάλυση. Όχι, μισό λεπτό. Έχουν πολύ κακές συνθήκες ταξιδιού. Κάποια από αυτά τα δερματικά οφείλονται και εκεί. Δεν σας απασχολώ άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Μέξα, παρακαλώ, κύριε Μέξα. Ποιος είναι τώρα? Η κυρία Καμαρινού για 2 λεπτά και μετά ο Δήμαρχος. Ευχαριστώ, κυρία Καμαρινού. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, κύριε Μέξα. Κυρία Καμαρινού, έχετε τον λόγο. Θέλω να απαντήσω σε ορισμένα θέματα που τέθηκαν. Είναι μια καταπληκτική συζήτηση η σημερινή και σας ευχαριστώ όλους, συνάδελφοι. Ποιος είναι ο στόχος του υπομνήματος? Έκανα λάθος που δεν το διάβασα αρχικά, θεώρησα ότι το έχουν διαβάσει όλοι. Ο στόχος ήταν να δείξουμε το τι σπταίει, ώστε να σταθούμε πραγματικά αλληλέγγυοι σε αυτά τα καραβάνια των προσφύγων. Το τι σπταίει είναι ένα σάπιο οικονομικό σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, που είναι και στη Ρωσία και στην Αμερική και στην Κίνα, που περνάει μια αφόρητη κρίση και η μόνη λύση είναι να ευθυλίσει την εργατική δύναμη για να βγει από την κρίση του, και αν δεν τα καταφέρει και πάλι να κάνει πολέμους. Είναι ασίδωτη. Αν είχα χρόνο θα σας ανέφερα ότι δεν θα διστάσουν μπροστά και σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Η κεντρική λοιπόν ιδέα του υπομνήματος ήταν ακριβώς ότι οι πρόσφυγες που βλέπουν θα είναι ίσως πολύ περισσότερες ηρωές, γιατί ανοίγει το μέτωπο, όπως είπαμε, αυτό το πέταλο έτσι από την Ανατολική Ευρώπη και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική, και πάνω σε αυτό πρέπει να διαχειριστούμε το ζήτημα των ροών. Εκεί λοιπόν, προσέξτε, εμείς δεν είμαστε υπέρ μιας φιλεπλαχνίας χωρίς όρια.
Εμείς την αλληλεγγύη την εννοούμε ως εξής. Σου δίνω το χέρι για να σηκωθείς όρθιος και να αντιπαλέψεις, να δεις ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός σου. Γι' αυτό και το ΠΑΜΕ μοιράζει τις ανακοινώσεις στα αγγλικά και αραβικά και γίνονται ανάρπαστες. Ο κοινός εχθρός και ο αγώνας. Εμείς δεν θέλουμε να τους συνηθίσουμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι αυτή η λύση. Ποτέ δεν ήταν αυτή η λύση. Η λύση είναι ένα κίνημα τεράστιο. Ένα τεράστιο κύμα λαών να σταματήσει καταρχήν τους πολέμους. Τους υπεριαλιστικούς πολέμους σε όλα τα κράτη. Δεν καταλάβα. Μάλλον αυτό εννοούσατε όταν μου ρίξατε εκείνη τη σπόντα για τα συστήματα. Με αυτή την έννοια υπάρχει παράγραφος στο υπόμνημο ότι θέση του προβλήματος είμαστε εμείς γιατί συμμετέχουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία μόνοι σας λέτε ότι δεν δίνει καμία λύση. Στο ΝΑΤΟ που δεν προστατεύει μόνο αλλά μας μπλέκει ακόμα χειρότερα. Δεν μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας αυτό. Και εν πάση περιπτώσει καταλήγουμε. Έχουμε ένα δεδομένο. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν ξαφνικά πρέπει να χειριστείς 3.000, 5.000 κόσμου. Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή. Πολλά υπόθηκαν, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Πρέπει να υπάρξει κρατική μέρημνα. Πρέπει να μπει μπροστά η περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή, αυτό που είδαμε, ήταν τα θέματα τρία που βάλαμε. Κυρία Μπελιά, δεν το καταθέσαμε στο υπόμνημα, γιατί εμείς επισκεφτήκαμε το χώρο μετά το υπόμνημα, έτσι. Και λέμε να είναι η καθαριότητα του εξωτερικού χώρου, να συντονιστούν οι Δήμοι, σακούλες θέλουνε. Ακούστηκε τι υπόθηκε, ακούσατε τι υπόθηκε, ξηράτροφοι, βασικά πράγματα, απλά, τίποτα άλλο. Και αυτό σαν πρώτη προσπάθεια. Ο στόχος μας είναι να υπάρχουν από το κράτος υπάλληλοι. Θέλω σε αυτό το σημείο σύντομα να πω. Κάποια στιγμή και αυτό με τον εθελοντισμό πρέπει να μπει, στην πραγματική του διάσταση. Δεν μπορεί να υποκαθιστά ο εθελοντισμός τις υποχρεώσεις της πολιτείας. Εθελοντισμός σημαίνει αν θέλω και όποτε θέλω. Εδώ μιλάμε για συστηματική προσφορά, όχι μόνο εδώ, σε όλα τα ζητήματα. Όπου σηκώσουμε, ό,τι ακουμπήσουμε, παντού υπάρχει ένας εθελοντισμός. Τζάμπα εργασία δηλαδή. Για την άμεση πρόταση νομίζω ότι κατάθεσα για την οργάνωση. Τώρα κύριε Δήμαρχε, νομίζουμε ότι ακριβώς επειδή η πρότασή μας είχε να κάνει με την άμεση παρέμβαση συγκεκριμένα σε δύο θεματάκια, σε δύο ζητήματα, έτσι, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι υπηρεσίες καθαριότητας, ο συντονισμός με το Δήμο, αυτό το κομμάτι μπορείτε να το αναλάβετε αυτή τη στιγμή, να μην μπούμε σε διαδικασία επιτροπών, γιατί γενικά αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και οδηγίες θα πάρετε και από την περιφέρεια και το κράτος θα δημιουργήσει πλαίσιο και δομές. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή εμείς και να καθυστερήσουμε. Ας υιοθετήσουμε τουλάχιστον, να συμφωνήσουμε σήμερα στην τόσο ωραία μας συζήτηση 5 πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε, 3 πραγματάκια, σαν άμεσα, και εδώ είμαστε πάλι, το συζητάμε. Όσο για την ιστορία και την κίνησή της, ό,τι και να γίνει αγαπητοί συνάδελφοι, η ανθρωπότητα θα ζήσει καλύτερα. Και αυτό που σπρώχνει την ιστορία συνέχεια είναι η ανάγκη του απλού λαού να ζει, καλά, να απολαμβάνει τον πλούτο που έχει η γη του. Και εμείς πιστεύουμε ότι ό,τι και να γίνει, όσα σπασμωδικά πράγματα και αν κάνει αυτό το σάπιο σύστημα που καταραίει, μια καινούρια κοινωνία θα έρθει και θα το αποφασίσουν αυτό και θα τη διεκδικήσουν και θα την έχουν οι λαοί, που θα απολαμβάνει η κάθε χώρα, το κάθε έθνος, το πλούτο που του ανήκει, ο λαός δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λαός, ο κύριο Δήμαρχο. Κύριοι συνάδελφοι, ανεξάρτητα από την ουσία της κουβέντας, θέλω να πω ότι η διαδικασία σήμερα ίσως ήταν η πιο πολιτισμένη και πολιτικά όρημη που έχει γίνει τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο
με την παρούσα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν έπρεπε λοιπόν να έρθουν οι πρόσφυγες για να κουβεντιάσουμε πολιτισμένα και όρημα, είναι και αυτό ένα κέρδος που προκύπτει από αυτή την κρίση που περνάει ο τόπος μας. Λοιπόν, με τρεις γραμμές. Πρώτον, εδώ καλούμαστε εμείς συγκεκριμένα να αντιμετωπίσουμε, να χειριστούμε, να διαχειριστούμε μία πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Είναι στην Ελλάδα, σε όλη τη χώρα και στην περιοχή μας, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Τώρα, αν καλός ή κακός και ποιος θέει κλπ. Και μακάρι να μην είχαν γίνει πόλεμοι, και μακάρι να μην είχαν έρθει, και μακάρι η Τουρκία να αλλιώσει, και μακάρι το ελληνικό κράτο να αλλιώσει. Πάντως, αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εδώ. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Και το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα για να κάνουμε πιο ανθρώπινη τη ζωή τους, για να κάνουμε πιο ανθρώπινη τη ζωή των πολιτών μας εδώ, των τοπικών πληθυσμών που είναι ήδη εγκατεστημένοι και δέχονται την πίεση από τους νέους πληθυσμούς, και τι κάνουμε για να είναι η κατάσταση όσο γίνεται πιο ομαλή και υπό έλεγχο. Πρώτα απ' όλα, δεν κουβεντιάζουμε, πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Νομίζω ότι και η απόψινη κουβέντα με ψυχραιμία έγινε και η Δημοτική Αρχή με ψυχραιμία τα χειρίζει τα ζητήματα και ξέρετε ότι με πολλή ψυχραιμία και πολλή μεθοδικότητα και εμείς εδώ ασχολούμαστε και όλη η Δήμη και η Αυτοδιοίκηση. Δεύτερον, μια άλλη πραγματικότητα. Πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς λειτουργεί η χώρα μας μέχρι τώρα, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό είναι. Το λέει και η ΚΕΔ, δεν το λένε όλοι. Λειτουργούμε με το βλέποντας και κάνοντας. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλός ή κακός, δεν το αξιολογώ τώρα και δεν αποδίδουμε ευθύνες. Έτσι πάει το σύστημα, βλέποντας και κάνοντας. Ζητάμε να υπάρξει οργάνωση. Κάνουμε προτάσεις για το πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά εφόσον είμαστε στο βλέποντας και κάνοντας, πάλι μέσα σε αυτό το δεδομένο πλαίσιο θα κινηθούμε. Δεν μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε πλαίσιο. Μέσα σε αυτό θα κινηθούμε για να επιτύχουμε τους στόχους που είπαμε προηγουμένως. Είναι η αλήθεια ότι εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα. Δηλαδή, παράδειγμα. Ήταν χθες το πρωί ο κύριος Μουζάλας ή προχθές στην τηλεόραση και έλεγε ότι το baseball δεν είναι κατάλληλος χώρος για να υποδεχθεί πρόσφυγες. Και μετά από μια ώρα δείχνει τηλεόραση να στείλουν τέντες στο baseball για να μπουν πρόσφυγες. Είναι ένα αντιφατικό μήνυμα, μπερδεύει τον κόσμο. Μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φαγητού. Σήμερα το πρωί εντοπίσαμε στο δρόμο, στο Άνω Καλαμάκι, ανθρώπους πρόσφυγες που είχαν βγει και ζητήματα για φαγητό. Άρα, κάποιο ζήτημα με το φαγητό πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, το λένε και πολλά μέσα ενημέρωσης κλπ. Να το δούμε, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το φαγητό. Και, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα, αντί να έρχεται ο κάθε εθελοντής που έχει την δική του προσέγγιση, την υποκειμενική προσέγγιση, να είχαμε και μια υπεύθυνη θεσμική τοποθέτηση από τον υπεύθυνο της δομής εκεί, ότι είναι ο κύριος Τάδε, κυρία Τάδε, με αυτό το τηλέφωνο και με αυτόν μιλάμε για να δούμε τι πρόβλημα φαγητού υπάρχει, τι πρόβλημα καθαριότητας υπάρχει, τι πρόβλημα αστυνόμευσης υπάρχει, τι πρόβλημα οτιδήποτε υπάρχει, για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεργασία. Θεσμικά και σοβαρά έτσι γίνονται τα πράγματα. Και σας το λέω εγώ που έχω βάλει εθελοντές. Έχω συστήσει ομάδες εργασίας, όπως προβλέπει όμως, με εθελοντές στο Δήμο μας. Κατηγορήθηκα βέβαια ότι βάζω ιδιώτες. Οι εθελοντές που η Δημοτική Αρχή έφερε είναι ιδιώτες. Οι εθελοντές που πάνε εκεί είναι ενεργοί πολίτες. Έχουμε και τέτοιες διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση. Και δέχομαι ελέγχους από την επιθεώρηση εργασίας για τους εθελοντές. Δεν πειράζει να τους χρησιμοποιήσουμε τους εθελοντές. Αλλά επικεφαλής της δομής πρέπει να είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Πιστεύω, έχει η κυρία Βράνη κάνει κάποιες ενέργειες και σήμερα. Έχουμε εντοπίσει κάποιους ανθρώπους που μάλλον μπορούν υπεύθυνα να μας πούν κάποια πράγματα και θα πρέπει με αυτούς να συνεργαστούμε θεσμικά. Μπήκε ένα ζήτημα, δεν σας λέω τώρα για άλλα θέματα που έχουμε, δηλαδή λέμε να συνδράμουμε οικονομικά. Πώς ακριβώς θα συνδράμουμε οικονομικά? Βγάλαμε 2.000 ευρώ για να στείλουμε κάποιες μερίδες φαγητό πέρσι τον Νοέμβριο και διαπιστώσαμε ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν τα εγκρίνει και υπάρχει πρόβλημα. Πώς ακριβώς θα εκταμιεύσουμε χρήματα, αν δεν επιτρέπεται? Χώρια βέβαια που τελικά, επειδή βρέθηκε χορηγός, αν δεν κάνω λάθος, το Ίδρυμα Λάτσι, αν δεν κάνω λάθος, μας είπαν τελικά μην το φέρουν, το φαγητό δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάστηκε και καλύφθηκε από αλλού η αναγγελιός, τι θα κάναμε? Θέλω να πω λοιπόν, ακούμε σήμερα ότι υπάρχει πρόβλημα με τα φάρμακα και ότι οι γιατροί του κόσμου διαμαρτύρονται. Μας λέει εδώ εθελοντής, όχι, έχουμε φάρμακα. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια εικόνα αλαλούμ που δεν βοηθάει τη σωστή διαχείριση του προβλήματος. Και αυτή την εικόνα η Επιτροπή νομίζω ότι χρειάζεται για να μπορέσει να την περάσει από ένα κόσκινο, να την χειριστεί, να την διαχειριστεί.
να δει ακριβώς, να μιλήσει θεσμικά υπεύθυνα, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται και να συνοηθεί. Μπήκε ένα ζήτημα να υποδείξουν χώρους οι δήμαρχοι. Μα εμείς λέμε οι δήμαρχοι από πέρσι ότι υπάρχουν εγκατελειμμένα στρατόπεδα που είναι κλειστά. Λέμε ότι υπάρχουν μονάδες του ΕΟΤ που σε όλη την Ελλάδα που δεν χρησιμοποιούνται, που είναι εγκατελειμμένες. Λέμε ακόμα ότι υπάρχουν ιδιωτικά ξενοδοχεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ξενίκιαστα, που μπορούν να τα νοικιάσει το κράτος, να πέσει χρήμα στην ελληνική αγορά και ευρωπαϊκό χρήμα, να νοικιαστούν αυτοί οι χώροι και να φιλοξενήσουν μικρές μονάδες που θα μένουν ανθρώπινα πρόσφυγες, όχι γετοποιημένα. Έχουμε υποδείξει, έχουμε κάνει. Το θέμα είναι γιατί δεν προχωράνε. Φτάσαμε στο Αμίν κάποια στιγμή πριν από λίγο καιρό και άνοιξαν ένα-δύο στρατόπεδα. Οι δήμαρχοι, οι δήμοι υποδεικνύουν χώρους. Αλλά πρέπει σε αυτούς που τους λέμε να έχουν και τα αυτιά ανοιχτά και να ακούνε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε να συνεργαστούμε και να βρούμε τις λύσεις, γιατί υπάρχουν χώροι που μπορούν να ισοκατανήμουν σε όλη την Ελλάδα τους ανθρώπους αυτούς και να μην έχουμε φαινόμενα γκετοποιήσεων όπως πάει να γίνει στο ελληνικό. Γιατί 5-10.000 άνθρωποι όλοι μαζί είναι γκέτο. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα σας μιλήσω για αποθήκες ψυχών, που ακούγεται πολύ, θα σας πω για αποθήκες σωμάτων. Είναι άνθρωποι με ανθρώπινα σώματα, με βιολογικές ανάγκες. Να φάνε, να ουρίσουν, να αφοδεύσουν, να έχουν ατομική υγιεινή και πρέπει πρωτίστως αυτές οι ανάγκες να ικανοποιηθούν. Και πριν φτάσουμε να μιλήσουμε για αποθήκες ψυχών, να δούμε ότι κινδυνεύουμε να έχουμε αποθήκες σωμάτων. Και είναι, ξέρετε, είναι πιο πιεστικό για έναν άνθρωπο να είναι το σώμα του ταλαιπωρημένο. Τώρα, κλείνοντας, προτείνω να καταλήξουμε σήμερα στο να συστήσουμε μία επιτροπή. Ας είναι και άτυπη, κυρία Καμαρίνου, δεν χρειάζεται να πάρει την επισημότητα μιας θεσμικής επιτροπής. Μία επιτροπή για να κάνει αυτό που είπαμε, να παρακολουθεί τις, όπως είπατε και είπαμε όλοι, οι εξελίξεις θα είναι πολλές και ραγδαίες, να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να βλέπει τι γίνεται, να συνεννοείται με τους εμπλεκόμενους, να έχει μια παρακολούθηση, να έχει μια επαφή και μια επικοινωνία με κάποιον υπεύθυνο από εκεί, από την δομή. Και θέλω να είστε στην επιτροπή, διότι προκύπτουν καθημερινά θέματα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να προκύψει εμπλοκή με διπλανό δήμο, να πει όχι, εγώ δεν δέχομαι στα γεωγραφικά μου, διοικητικά μου όρια να κάνει άλλος δήμος καθαριότητα. Αυτά θέλω να τα ξέρετε. Πρέπει να συνεργάζεται μια ομάδα ανθρώπων και να το διαχειρίζονται από κοινού. Δεν είναι κακό η γνώση αυτή, όπως θα παράγεται και οι εξελίξεις και οι προσπάθειες, να είναι κοινό κτήμα και κοινή γνώση όλων. Ας είναι άτυπο και θα δούμε στην πορεία, μπορεί να καταργηθεί, να σταματήσει να χρησιμοποιείται ή μπορεί να πάρει μια πιο επίσημη μορφή. Καλό είναι να ξεκινήσει μια συνεργασία μεταξύ των παρατάξεων. Ξαναλέω, όχι για να μαζεύουμε ιδέες και να θεωρητικολογούμε, για να δούμε πώς θα κάνουμε πιο ανθρώπινη τη ζωή των ανθρώπων εκεί, πιο ανθρώπινη τη ζωή των ανθρώπων εδώ, πιο normal την καθημερινότητα όλων εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, εμείς από τη μεριά της διοίκησης προτείνουμε την κυρία Βράνη και τον κύριο Γαριφαλάκη. Είναι δύο μέλη. Είναι άλλες 5 παρατάξεις. Αν προτείνουν από ένα μέλος ακόμα, πάμε στους 7. Νομίζω 7 είναι ένα καλό νούμερο. Δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό το όργανο. Να ξεκινήσει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων αυτών, των εκπροσώπων των παρατάξεων. Και εδώ είμαστε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οι οποίες, ξαναλέω, είναι ραγδαίες, είναι ιστορικές, μας ξεπερνάνε. Αλλά παρότι μας ξεπερνάνε, εμείς πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους ανθρώπους και για τους πληθυσμούς και τους πολίτες μας και τους ανθρώπους που έχουν έρθει και προσωρινά διαμένουν εδώ στην περιοχή μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παπα-Νικολάου, θα προτείνετε την κυρία Μπίσμπα. Κύριο Τσαμπαρλής. Κυρία Μπελιάου. Θα προτείνετε. Θέλετε αύριο. Θέλω να πω δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπετε, μέσα στη διαδικασία, κυρία Πρόεδρε. Θέλετε να πείτε. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Λεπτό. Αν θέλετε να μην δευτερολογήσει κάποιος, το έχουμε εξαντλήσει. Θα, πει αυτό, θα υπάρξουν επόμενες στιγμές να γίνει επιτροπή. Ο Δήμαρχε, θα τα δούμε όλα. Σίγουρα μπορεί και την άλλη εβδομάδα να έχουμε πάλι συμβούλιο. Έχει κλείσει η κουβέντα τώρα, εντάξει. Μην ανοίξουμε δεύτερο γύρο τώρα. Αν θέλει, κυρία Παλιά, ούτως ή άλλως είναι πολύ πιθανό. Στο πλαίσιο συμβολής, αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο διάλογο που έγινε. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Δεν θέλετε. Είναι ωραίο το διάλογο, μην το χαλάσουμε. Στο γιατί τέλος. Να το χαλάσω, γιατί. Ο Δήμαρχος κλείνει, κυρία Παλιά, δεν κλείνετε εσείς. Θέλετε μονίμως να κλείνετε. Κύριε Δήμαρχε. Εσείς. Δεν είναι σωστό τώρα. Όπως θέλετε να δευτερολογήσετε εσείς, θα ζητήσω να δευτερολογήσουν και άλλοι. Κυρία Παλιά. Θα κάνουμε δευτερολογία, θα το αποφασίσουμε. Συνάδελφοι, θέλετε να το συνεχίσουμε να δευτερολογήσουμε ή θέλετε, επειδή είναι πολύ πιθανό την άλλη εβδομάδα να έχουμε πάλι συμβούλιο. Πάντως, θα έχουν προκύψει νέα θα είχα πει αυτά που ήθελα να πω, γιατί πέρα από το ότι έχω δικαίωμα. Δεν. Ή κάνουμε δευτερολογία, δεν κάνουμε. Συγγνώμη. Κυρία Πρόεδρε, έχω τον λόγο. Ωραία, να σας.
Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη ένα λεπτάκι. Δεν απευθύνομαι, κύριε Διαμαντή, σας παρακαλώ πολύ. Δεν απευθύνομαι μόνο στην κυρία Μπελιά. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κλαβιάνη. Απευθύνομαι σε όλους. Εφόσον θα δημιουργηθεί επιτροπή και εφόσον θα έχουμε νέα δεδομένα, μπορεί και αύριο, μπορεί και μεθαύριο, ούτως ή άλλως θα έχουμε σίγουρα κάποιο συμβούλιο την άλλη εβδομάδα. Θα υπάρχουν νέα πράγματα να συζητήσουν. Να πω κάτι επί της διαδικασίας. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε τελειώσει, ότι... Θέλετε να δευτερολογήσετε χωρίς να είναι της διαδικασίας. Έχω... Κυρία Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Βελιά. Πραγματικά έγινε ένας τόσο, μια ωραία, τόσο ωραία συζήτηση. Ας την κρατήσουμε ωραία λοιπόν όλοι. Ναι, αλλά... εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω. Θέλετε να δευτερολογήσετε. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση ακούστηκαν ωραία πράγματα και εγώ θα ήθελα να πω μία κουβέντα, θα την είχα πει τόση ώρα. Ο Δήμαρχος θα μπορούσε μετά πάλι να πάρει το λόγο και αυτό το γνωρίζει η Πρόεδρος. Βάσει διαδικασίας όμως, κυρία Μπελιά, βάσει διαδικασίας. Δεν θέλω να πάρω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα τα είχα πει πάντως. Μην δημιουργούμε θέματα αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα για να προκαταβάλλετε το σώμα. Κυρία Μπελιά, συγγνώμη ένα λεπτά. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την συμπεριφορά. Χαλάει όλο το κλίμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί να το χαλάσουμε όλο αυτό το σημερινό. Θα το δούμε σε επόμενο συμβούλιο την άλλη εβδομάδα. Ένα λεπτό. Ο Δήμαρχος κλείνει και εγώ. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Ένα λεπτό, κυρία Μπελιά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία Μπελιά. Θέλω να σας μιλήσω γιατί μιλάμε όλοι ταυτόχρονα. Να το κλείσουμε έτσι όμορφα και ωραία και να το συζητήσουμε στο επόμενο συμβούλιο που κατά 99% θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Γιατί θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά αυτό. Ωραία, τα πήγαμε. Σεβαστείτε, μίλησε ο Δήμαρχος, έκλεισε αυτή η διαδικασία. Σεβαστείτε λοιπόν τον Δήμαρχο μια φορά. Δεν σας αρέσουμε, αλλά σεβαστείτε μας. Κύριε Μπελιά, δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτή τη στιγμή. Μην το μεγαλώνουμε και το τραγικοποιούμε χωρίς λόγο. Δεν έχει συμβεί κάτι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε νέα δεδομένα. Δεν νομίζετε όλοι σας ότι το έχουμε εξαντλήσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να προτείνετε βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Προτείνετε, παρακαλώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, προτείνουμε την κυρία Αγγελική Βυσβίκη και αναπληρωματική την κυρία Γιαννούτσου. Ευχαριστώ. Ωραία. Να συμπληρώσω λοιπόν και εγώ ότι θα έχει εποπτεία και η κοινωνική υπηρεσία και συμμετοχή, ο κύριος Δημάκης έτσι, και θα ορίσουμε και αναπληρωτές τους δύο συναδέλφους αύριο που θα καθαρογραφεί η απόφαση μεθαύριο. Κύριος Μέξας. Δεν σε αφήσαμε απ' έξω. Έλα, παρακαλώ. Το μικρόφωνο. Πέρα από τη συζήτηση και τη γνώση. Δεν έχει άλλο. Το μικρόφωνο από εκεί και δεν καταγράφτηκε. Κύριε Καμερινό. Εγώ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Καμερινό, εσύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ που λέτε να υπογράψετε.